Ας ξεχάσουμε για λίγο την λέξη κρίση και ας δούμε πόσο κάθε ένας από μας μπορεί να βγάλει τον καλύτερό του εαυτό. Όπως πάντα, μιλάμε με ανθρώπους που οι πράξεις τους μας εμπνέουν. Ο καρδιοχειρουργός Σωτήρης Πράπας, διεθνώς αναγνωρισμένος για τη μέθοδο P-Graph, γνωστό ως και το ελληνικό bypass. Ο οικαστικός Μανώλης Αναστασάκος επιστρέφει στην Ελλάδα και με την τέχνη του εμπνέει όλους εμάς. Ο διεθνώς καταξιωμένος αθλητής του πινκ-πονγκ, Πάνος Γκιόνης, μας λέει πώς είναι να παίζει στη Γαλλία, αλλά πάντα με τα ελληνικά χρώματα. Και η μόλις 22 ετών Νεφέλη Λιούτα μας μιλάει για τη μουσική που γράφει. Όποιος βρεθεί να ρίχνει σπρέι σε γλυπτό, να πάει ένα μήνα να δουλέψει λιθοξός. Παρόλο που δεν μου άρεσε από την αρχή σαν ιδέα να διαγωνιστώ για κάτι που το κάνω από πάθος και όχι κάτι που είναι τεχνικές ικανότητες, σιγά σιγά πίστηκα. Είναι ένα άθλημα το οποίο γυμνάζει όλο το σώμα. Χρειάζεται πάρα πολύ ταχύτητα, έκρηξη. Κάθε δυσκολία στη ζωή κρύβει ένα δώρο για το μέλλον. Αυτό να το θυμόμαστε όλοι. Γνωστός διεθνώς στην επιστημονική κοινότητα για αρκετές πρωτοποριακές μεθόδους, κυρίως όμως για την επινόηση της μεθόδου P-Graft, γνωστό και ως ελληνικό bypass. Καρδιοχειρουργός Σωτήρης Πράπας. Κύριε Πράπα, στο χώρο της καρδιοχειρουργικής είστε ευρέως γνωστός, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε έτσι από τα πρώτα βήματα. Ίσως αυτό το όρισε η μοίρα για μένα. Ο πατέρας μου είχε την επιθυμία να γίνω πολιτικός μηχανικός, γιατί ως οικοδόμος στα χρόνια του με έπαιρνε συχνά στα σπίτια που έκτιζα και εγώ είχα μπει πραγματικά στην ψυχολογία, σχεδίαζα σπίτια, κατόψεις και σχεδόν ήμουν δρομολογημένος για το Πολυτεχνείο. Κάποια στιγμή βγήκε από μέσα μου αυτή η διάθεση να μπορώ να βοηθήσω τον άνθρωπο. Θεωρώ ότι αυτό οδήγησε τα βήματά μου, διότι υπήρξαν κάποια κομβικά σημεία στη ζωή μου. Θα σας πω ένα. Ναι. Το 1990 είχα τελειώσει την ειδικότητα, αλλά δεν υπήρχε θέση να διοριστώ ως ειδικός. Υπήρχαν προσφορές από τον ιδιωτικό τομέα να γίνω βοηθός κάπου και να έχω ένα πολύ καλό εισόδημα. Υπήρχε και μια πρόταση να πάω άμεσως στον Μπρόμπτον του Λονδίνου για μετεκπαίδευση. Προτίμησα το δεύτερο. Βέβαια, για να οδηγηθώ στην απόφαση, ρώτησα τη γυναίκα μου τότε, καθώς υπήρχαν και δύο παιδιά σε ηλικίες δημοτικού. Εκείνη μου είπε τότε, πήγαινε και μην κοιτάξεις πίσω. Αυτό, αν θέλετε, μου έδωσε ένα δώρο για το μέλλον, κάποια τυπικά προσόντα, κάποια παραπάνω εμπειρία, έτσι που να οδηγηθώ σε ψηλότερα μετερίζια μέσα στην καριέρα μου και όχι απλά σε μια θέση βοηθού όπου θα έβγαζα απλώς κάποια χρήματα. Μια θυσία που κάνατε βραχυπρόθεσμα σας απέδωσε μακροπρόθεσμα. Έτσι είναι η ζωή. Κάθε δυσκολία στη ζωή κρύβει ένα δώρο για το μέλλον. Αυτό να το θυμόμαστε όλοι. Και αν θελήσουμε αυτό να το αναγάγουμε στις σημερινές συνθήκες, ίσως αυτή η δύσκολη περίοδος για τη χώρα μας να οδηγήσει σε μια καλύτερη Ελλάδα. Διευθυντής καρδιοχειρουργικής του Ελικοστινά, διεθνώς καταξιωμένος, χρόνια πριν στο Νάσιο.
Οι δυσκολίες όμως αντιμετώπισε ο Σωτήρης Πράπας. Δεν είναι μία και δύο, είναι ένας διαρκής αγώνας. Ως επαρχιωτόπουλο θέλησα να φύγω από τη μοίρα μου. Ίσως είναι ένα δύσκολο σημείο της συνέντευξης, διότι έχει πολλές μνήμες, έχει πολλή αγώνα, υδρότα. Θα σας πω μόνο ότι έκανα πάνω από 15 παραδουλειές για να εξασφαλίζω ένα εισόδημα, ακόμη και τις σπουδές μου. Τι δουλειές? Μέχρι και σε κρεβατάδικο δούλεψα, φτιάχναμε κρεβάτια σε ένα χώρο εκεί στη Λάρισα, γκαρσόν, μαστοράκι σε οικοδομές, κουβαλούσαμε καρπούζια στην περίοδο του καλοκαιριού ή μαζεύαμε τριφύλια κλπ. Πηγαίναμε στα χωράφια και μαζεύαμε τα αμύγδαλα, όλα αυτά για ένα μεροκάματο. Δεν τρέπομαι να τα πω και πιστεύω ότι αυτά μου δίναν και δύναμη για μεγαλύτερους στόχους. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι στη ζωή σου αν δεν το πιστέψεις, αν δεν το παλέψεις και αν δεν θες να κατακτήσεις κορυφές. Με μέτριες προσπάθειες, χωρίς όραμα και χωρίς προσωπικότητα ατσάλινη, νομίζω ότι δεν μπορείς να κορυφωθείς. Ο Θεός δίνει σε κάποιους ανθρώπους ταλέντο, αλλά αν δεν αξιοποιηθεί σωστά, δεν μπορεί να οδηγήσει και σε μεγάλα πράγματα. Οι γιατροί στην Ελλάδα είναι μία μερίδα η οποία κατακρίνεται αρκετά. Αν δεις την ιατρική ως χρήμα, θα οδηγηθούμε δυστυχώς σε τέτοια φαινόμενα. Όλοι δικαιούμαστε μια αμοιβή για αυτό που κάνουμε. Αλλά όταν η αμοιβή γίνεται πρώτο πλάνο και είναι το κυρίαρχο κίνητρο, πραγματικά θα υπάρξουν φαινόμενα σαν αυτά που καταράκωσαν πολλές φορές την ιατρική και τους υπηρέτες της. Θέλω με πάρα πολύ απλά λόγια να προσπαθήσουμε όλοι εμείς να καταλάβουμε τι είναι το PEGRAF. Η φύση σε κάθε όργανο και σε όλα τα μέλη μας έχει προβλέψει διπλά ή πολλαπλά κυκλώματα, ώστε αν κάτι συμβεί στο ένα κύκλωμα, λειτουργήσει το άλλο. Η φύση λοιπόν προέβλεψε για όλα τα όργανα τέτοια κυκλώματα εκτός από δύο, τους νεφρούς και την καρδιά. Η καρδιά ως όργανο που τροφοδοτεί όλα τα άλλα έχει ένα κύκλωμα. Η φιλοσοφία λοιπόν του PEGRAF, κύκλωμα P το λέμε στα ελληνικά, είναι να δημιουργήσουμε αυτό το δεύτερο κύκλωμα που λείπει από την κυκλοφορία της καρδιάς με δύο άλλες αρτηρίες που βρίσκονται πίσω από το στήθος μας, τις μαστικές αρτηρίες. Άρα επί της ουσίας είναι μια φυσική επανεμάτωση της καρδιάς με ένα δεύτερο κύκλωμα που θα μπορούσε να έχει φτιάξει φύση και το φτιάχνουμε εμείς τεχνητά. Γι' αυτό έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια στον τύπο αναφορές σε εσάς, ο γιατρός που σώζει ζωές ανοίγοντας τρυπές. Αυτή είναι άλλη μέθοδος, δεν είναι με αφορά ως εμπνευστή. Είχε ξεκινήσει στην δεκαετία του 90, όταν δεν υπάρχουν αγγεία που να έχουν πραγματικό αυλό, υπάρχει δηλαδή μια πολύ διάχυτη νόσος, υπήρξε η έμπνευση να δημιουργούν τρύπες στην καρδιά με λέιζερ. Στις μέρες μας υπάρχει μια νέα εφαρμογή της με διπλό τρόπο, δηλαδή πέραν των οπών που δημιουργούνται με τα λέιζερ, γίνεται και έγχυση βλαστοκυττάρων, τα οποία κύτταρα είναι κύτταρα αρχαίγωνα του οργανισμού μας και έχουν σαν ιδιότητα την νέο αγγειογένεση, δηλαδή δημιουργούν νέα πολύ μικρά αγγεία στα σημεία εμφύτευσής τους. Και ο συνδυασμός των δύο βοηθάει τέτοιους ασθενείς που έχουν διάχυτη στεφανία νόσου. Εμείς ως τεχνική που εφαρμόζουμε στον Τινάν από το 2005 κάνουμε μια τριπλή βοήθεια. Bypass, διόρθωση της γεωμετρίας και βάζουμε και τέτοια κύτταρα γύρω από το νεκρωμένο σημείο. Βρήκαμε ότι αυτή η βοήθεια είναι η σπουδαιότερη και έχουμε σώσει κόσμο που ήταν σε προμετασμοσχευτικά στάδια από ισχυμική μυοκαρδιοπάθεια. Έχουμε σήμερα από τους 100 ασθενείς που
χειρουργήσαμε τους 90 ζωντανούς. Ποια μηχανική καρδιά θα μπορούσε να κρατήσει επί 6 χρόνια έναν άρρωστο ζωντανό σε τέτοιο επίπεδο? Η ιατρική στην Ελλάδα μπορεί να αναπτυχθεί. Βεβαίως, και ήδη αυτό εμείς το έχουμε δει στην πράξη. Αυτή η μέθοδος έχει μια διεθνή αναγνώριση και δεν την πήγαμε μόνο στα πέρατα του κόσμου, κάνοντας χειρουργία σε περίπου 20 κέντρα του εξωτερικού ή κάνοντας διαλέξεις σε άλλες 60 χώρες περίπου, αλλά φτιάξαμε εδώ ένα κέντρο πάλουσας καρδιάς, δηλαδή έρχονται συνάδελφοι από όλον τον κόσμο και εκπαιδεύονται στην Ελλάδα. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά, να έρχονται να πάρουν μετεκπαίδευση στην καρδιοχειρουργία στην Ελλάδα, όπως πηγαίναμε εμείς κάποτε στο εξωτερικό. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό συμβαίνει και σε άλλες ειδικότητες και υπάρχουν σπουδαία μυαλά σε κάθε ειδικότητα στην Ελλάδα, αρκεί να δούμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση και στην προοπτική εκείνη που λέει ότι κάνουμε ιατρική και όχι επάγγελμα. Κύριε Πράβο, πόσα χρόνια χειρουργείτε? Χειρουργώ ως ειδικευόμενος από το 1981, ως ειδικός από το 1990. Άρα συμπληρώνω 22 χρόνια ως καρδιοχειρουργός. Πόσοι ασθενείς περίπου έχουν περάσει από τα χέρια σας? Υπάρχει ένα Εγώ νούμερο? Εγώ δεν έχω νούμερα όπως παλιότερη χειρουργία. Υπάρχουν μύθοι στην ελληνική πραγματικότητα, όπως ο δάσκαλός μου Παναγιώτης ο Σπύρο, ο κύριος Μιχάλης στον Άσιο, ο κύριος Τόλης στον Ευαγγελισμό παλιότερα, ο κύριος Σπανός στη Θεσσαλονίκη. Είναι άνθρωποι που κοντεύουν τις 15-20.000 ο καθένας εγχειρήσεις. Προσωπικά είμαι γύρω στις 5, αλλά έχω και κάποια χρόνια μπροστά μου. Πιστεύετε ότι αυτό που βιώνουμε τώρα όλοι ως Έλληνες μπορεί να θέσει πιθανά πιο γερές βάσεις για κάτι πιο δημιουργικό στο μέλλον? Θεωρώ ότι αυτό που πληρώνουμε σήμερα ήταν μια κρεπάλη, αν θέλετε, σε ένα μαγαζί νυχτερινό που πήγαμε, ήπιαμε, παραγγείλαμε λουλούδια, πετάξαμε στις τραγουδίστρες τα λουλούδια και ξαφνικά έρθε ο λογαριασμός και αλλάξαμε διάθεση. Εγώ πιστεύω στον Έλληνα, πιστεύω στην Ελλάδα και πιστεύω ότι από αυτή την ιστορία θα βγούμε αλόβητοι. Αρκεί όμως να είμαστε συνεπείς ο καθένας στον χώρο και να κοιτάξουμε λίγο και τις ασθενέστερες τάξεις. Βαλίτσα του για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το εισιτήριο της Ολυμπιακούς Αγώνες το έχει ήδη εξασφαλίσει. Στους πρόσφατους Μεσογειακούς πήρε το χρυσό. Παναγιώτης Γκιόνης. Πινκ πονγκ, ένα άθλημα το οποίο δεν είναι πρωτότυπο να ασχολείσαι στην Ελλάδα. Σε τι ηλικία ξεκίνησες? Ξεκίνησα σε ηλικία 9 ετών, εντελώς τυχαία. Είχε ένα σύλλογο δίπλα στο σπίτι μου, Κορονίδα Γαλατσίου, γιατί έχω μεγαλώσει στο Γαλάτσι.
είπε για να δοκιμάσω λίγο να ασχοληθώ. Μου άρεσε, μου έκανε κλικ σαν άθλημα. Μετά από λίγο καιρό ξεκίνησα, με πήραν στην εθνική ομάδα. Οπότε σιγά σιγά έμπλεξα και το συνέχισα, το αγάπησα. Είσαι 32 ετών, είσαι οδοντίατρος, αλλά ασχολείσαι επαγγελματικά με το πινκ-πονγκ. Για ποιο λόγο? Σίγουρα επειδή ήξερα ότι στην Ελλάδα δεν είναι τόσο επαγγελματικά τα πράγματα. Γενικά και πάντα δεν το βλέπα σαν δουλειά. Ήξερα ότι έπρεπε από μόνος μου να σπουδάσω, να κάνω και κάποιες σπουδές, ώστε μετά, γιατί έχει ημερομηνία λήξη σαν άθλημα. Γενικά όλα τα αθλήματα έχουν ημερομηνία λήξη, οπότε... Τουλάχιστον σε επίπεδο σκεφτώ... πρωταθλητισμού, όπως το κάνεις. Ναι, έπρεπε να σκεφτώ και το μέλλον μου για τη μετά πινκ-πονγκ εποχή. Οπότε αναγκαστικά ήθελα να σπουδάσω κάτι και αυτό που αποφάσισα ήταν λόγω και της οικογένειάς μου να ασχοληθώ με την οδοντιατρική. Πώς κατάφερες και συνδυάζεις πρωταθλητισμό και υψηλού επίπεδου σπουδές? Σίγουρα κατά τη διάρκεια των μαθητικών χρόνων θα έπρεπε να αποφασίσω, επειδή ήξερα ότι είμαι σε ένα καλό επίπεδο και τον καιρό που πήγαινα εγώ σχολείο ήξερα ότι υπήρχαν τα άνευ όταν θα έπαιρνες κάποια διάκριση στην Ευρώπη. Οπότε θα έπρεπε να αποφασίσω μεταξύ του να ασχοληθώ πιο επαγγελματικά, να κάνω πολύ περισσότερη προπόνηση με το πινκ-πονγκ, με την επιτραπέζια της σφαίρισης, ώστε να ρισκάρω αν θα μπορέσω να περάσω κάπου, mm-hmm. χωρίς εξετάσεις, ή θα έπρεπε να το σταματήσω και να ασχοληθώ για να δώσω πανελλήνες. Και με τη βοήθεια της οικογένειάς μου, αποφάσισα τελικά να το ρισκάρω και μου βγήκε σε καλό. Το άνευ πλέον έχει καταργηθεί στους μαθητές. Δεν μπορούν να περάσουν σε όποια σχολή θέλουν, όποια νίκη να έχουν φέρει. Ποια είναι η γνώμη σου γι' αυτό? Δεν είναι τόσο καλό για τον αθλητισμό αυτό που έχει συμβεί για τα μικρά παιδιά, γιατί ήταν ένα πολύ μεγάλο κίνητρο ώστε ένα παιδί να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Φυσικά σε συνδυασμό και με το σχολείο. Δεν λέμε ποτέ κανείς να παρατήσει το σχολείο και να ασχολείται μόνο με τον αθλητισμό. Και να προσπαθεί και να αθλείται, γιατί έτσι θα έρχονται και περισσότερα παιδιά, θα έχουμε και περισσότερο κόσμο. Σήμερα επαγγελματικά παίζεις για μια γαλλική ομάδα. Θες να μου πεις γιατί επέλεξες να το κάνεις αυτό? Στη Γαλλία βασικά παίζω 9 χρόνια, είναι ο ένατος χρόνος. Σε ηλικία 21 μου είχε γίνει μια πρόταση από γερμανική ομάδα και αποφάσισα να φύγω από την Ελλάδα ώστε να αποκομίσω άλλες εμπειρίες, γιατί ήξερα ότι άμα για να ανέβω και να γίνω καλύτερος αθλητής θα έπρεπε να πάω στο εξωτερικό. Οπότε αποφάσισα να πάω 2 χρόνια στη Γερμανία και μετά εντελώς τυχαία σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Γαλλία το 2003 μου έγινε μια πρόταση. Τότε ξεκίνησα και πήγα στη Metz, ήταν η πρώτη μου ομάδα στη Γαλλία, όπου έμεινα εκεί πέρα 5 χρόνια και μετά ουσιαστικά έφτιαξα κάποιο όνομα στη Γαλλία, όπου γενικά οι ομάδες με ξέρανε και τώρα αυτή τη στιγμή έχω καταλήξει να παίζω στην Αντζέ για τρίτη χρονιά. Δεν ζεις όμως μόνιμα εκεί, η βάση σου είναι η Ελλάδα. Σωστά, η βάση μου είναι η Ελλάδα, εδώ πέρα προπονούμε με την εθνική ομάδα στο Κλιμάκιο. Ο λόγος είναι πρώτον ότι συναισθηματικά δεν μπορώ να λείπω από την Ελλάδα. Μ' αρέσει πάρα πολύ να ζω εδώ πέρα. Είναι εδώ πέρα η οικογένειά μου, είναι οι φίλοι μου. Έχω μεγαλώσει εδώ πέρα, οπότε δεν είναι και τόσο εύκολο. Και βασικά θεωρώ ότι κάνω και πάρα πολύ καλή προπόνηση εδώ πέρα με την εθνική ομάδα. Έχω τον προπονητή μου, τον Κώστα τον Βατσακλή. Και στη Γαλλία φυσικά δεν έχουν πρόβλημα. Ξέρουν ότι εδώ πέρα δουλεύουν επαγγελματικά. Ένα άλλο που συζητιέται συνέχεια για την Ελλάδα είναι ότι δεν είμαστε επαγγελματίες, δεν είμαστε πολύ σωστοί, ειδικά σε επίπεδο αθλητισμού, πρωταθλητισμού. Αλλά εσύ είπες ότι οι Γάλλοι σε εμπιστεύονται ότι εδώ πέρα γίνεται η σωστή προπόνηση. Οι Γάλλοι σίγουρα μπορεί να μην ξέρουν τι προπόνηση κάνω εγώ εδώ, αλλά το βλέπουν με βάση των αποτελεσμάτων. Όταν πηγαίνει σε κάποιες διοργανώσεις και παίζουν πολλά πράγματα ρόλο, όπως η παγκόσμια κατάταξη, σε τι θέση βρίσκεσαι στον κόσμο. Και φυσικά και σε τι κατάσταση είσαι όταν πηγαίνεις και παίζεις για αυτούς, γιατί αυτοί είναι ουσιαστικά που σε πληρώνουν και πρέπει να τους δείξεις το κατάλληλο αγωνιστικό πρόσωπο. Πιστεύεις
πιστεύεις ότι οι παροχές που δίνονται από την Ομοσπονδία και από την Πολιτεία όλα αυτά τα χρόνια που κάνεις πρωταθλητισμό, δεν μιλάω τόσο για τα 2-3 τελευταία που πιθανά τα οικονομικά προβλήματα της χώρας είναι τεράστια, είναι επαρκής? Θεωρώ ότι η Ομοσπονδία κάνει ό,τι μπορεί. Φυσικά και η Ομοσπονδία πρέπει να παίρνει κάποιες επιχορηγίες από την Πολιτεία και αναλόγως να τις αξιοποιεί. Εντάξει, το πινκ-πονγκ είναι ένα άθλημα το οποίο δεν είναι τόσο διαδεδομένο στην Ελλάδα, κακά τα ψέματα. Στην Ελλάδα πιο πολύ κοιτάμε τον μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, οπότε είναι πιο δύσκολο να ασχοληθεί τόσο πολύ. Νομίζω ότι είναι καλές, όχι ικανοποιητικές πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι μας έχουν βοηθήσει κάποιες φορές. Και ειδικά σε περιόδους που είναι Ολυμπιακές προετοιμασίες, βοηθάει και αυτό αν έχουν προκριθεί στους Ολυμπιακούς. Σίγουρα τα πράγματα είναι και πιο καλά και για μας. Εντάξει, τα τελευταία δύο χρόνια σίγουρα τα πράγματα είναι δύσκολα, όχι μόνο για το πινκ-πονγκ, και για μας, για όλη τη χώρα. Και πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο μόνοι μας να σταθούμε και στα πόδια μας. Γιατί πιστεύεις ότι ο Έλληνας δεν ασχολείται ουσιαστικά με άλλα αθλήματα πέρα από τον μπάσκετ ή το ποδόσφαιρο? Ο Έλληνας δεν γνωρίζει για πολλά αθλήματα, γενικά τι μπορεί να προσφέρει το κάθε άθλημα. Και φυσικά ασχολείται με ό,τι βλέπει πιο πολύ στην τηλεόραση. Όταν στην τηλεόραση αυτά που προβάλλονται είναι πολύ περισσότερο το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, που φυσικά είναι δημοφιλή αθλήματα και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Απλά νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει περισσότερη διαφήμιση στην Ελλάδα και για υπόλοιπα αθλήματα, όχι μόνο το πινκ-πονγκ, δεν μιλάω μόνο γι' αυτό, για αρκετά άλλα. Γιατί το κάθε άθλημα έχει ξεχωριστή ομορφιά, πιστεύω. Για μας λοιπόν τους Έλληνες που το πινκ-πονγκ είναι ένα ξένο άθλημα, πώς πιστεύεις, τι είναι αυτό που θα μπορούσε να κρατήσει τον κόσμο, να τον φέρει και στα στάδια και να παρακολουθήσει και πιθανά να παίξει και πινκ-πονγκ και να πάει και το παιδί του να το δοκιμάσει? Καταρχήν πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ συναρπαστικό άθλημα και φυσικά είναι ένα άθλημα που πολλοί κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει που έχει παίξει έτσι για πλάκα ή για χαβαλέ, γιατί πιστεύω όλοι μας γενικά έτσι λίγο έχουμε δοκιμάσει να παίξουμε. Απλά είναι ένα άθλημα το οποίο γυμνάζει όλο το σώμα. Χρειάζεται πάρα πολύ ταχύτητα, έκρηξη, πολύ γρήγορη σκέψη, αντανακλαστικά. Και όλα αυτά πρέπει να γίνονται σε αρμονία μεταξύ τους, ώστε να υπάρχει το κατάλληλο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι αν κάποιο παιδί ξεκινήσει με τον πινκ-πονγκ θα καταλάβει πόσο δύσκολο είναι και πόσο καλά μπορεί να γυμνάσει και χωρίς τόσο μεγάλο φόβο τραυματισμών όπως έχει το ποδόσφαιρο, που μπορεί να πάθει ένα τραυματισμό και να σταματήσει κιόλας, να μπορείς να ξαναπαίξεις. Υπάρχουν σύλλογοι στην Ελλάδα που μπορείς να ξεκινήσεις να κάνεις αρχικά αθλητισμό και γιατί όχι πρωταθλητισμό συνέχεια? Υπάρχει κατάλληλη υποδομή? Σε κάθε μέρος της Ελλάδος υπάρχει και ένα σύλλογος και νομίζω κάποιο παιδί, αν θέλει να ασχοληθεί, μπορεί να βρει στη γειτονιά του ένα σύλλογο να ξεκινήσει. Υπάρχουν κατάλληλες υποδομές. Πάντα, αν κάποιο παιδί ξεκινήσει σε ένα σύλλογο και υπάρχει το ταλέντο ή δείχνει κάποια καλά στοιχεία, μετά από λίγο καιρό μπορεί να κληθεί στην εθνική, οπότε μπορεί να συνεχίσει σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και σε πολύ καλύτερες εγκαταστάσεις και προοπτικές. Όταν σε ρωτάνε τι επάγγελμα κάνεις, λες? Ασχολούμαι με την τέχνη. Ναι. Εικαστικός. Και αποφεύγω το καλλιτέχνης. Για ποιο λόγο? Αποφεύγω το καλλιτέχνης γιατί είναι μια παρεξηγημένη έννοια για αυτούς που δεν γνωρίζουν την τέχνη. Δηλαδή, συνήθως καλλιτέχνες λέμε στην Ελλάδα τους τραγουδιστές και διάφορους που δεν έχουν να κάνουν καμία σχέση με αυτό που κάνω εγώ.
ή από την άλλη μεριά τα λες καλλιτέχνης, οι άνθρωποι καταλαβαίνουν κουλτουριάρης, μποέμ, κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είσαι. Όσο για μένα, θεωρώ μεγάλη υπόθεση του να ονομάσω τον εαυτό σου καλλιτέχνη και δεν μπορώ να ονομάσω τον εαυτό μου καλλιτέχνη. Τι ηλικία βγήκε στο δρόμο και άρχισε να. Στην Καλλιθέα, ας πούμε, που μεγάλωσα, από 14 χρονών ήμασταν έξω. Μαζευόμασταν στο Κουκάκι, μαζευόμασταν στο Κολονό, μαζευόμασταν διάφοροι. Και τι κάνατε? Πιο πολύ προσπαθούσαμε να κάνουμε μία, έτσι όπως το βλέπω τώρα, μία σύγχρονη έτσι, δομή καφενείου. Να πούμε τα κοινά μας ενδιαφέροντα, να ανταλλάξουμε τα κοινά μας ερεθίσματα. Γράφαμε στους τοίχους διάφορα. Όχι σε επίπεδο γκραφίτι τόσο, όσο σε επίπεδο tag. Δηλαδή το ποιος είσαι, το τι κάνεις και όχι ότι καταλάβαινες τι κάνεις. Απλά ήταν μια αφορμή αυτό το πράγμα να νιώσεις ότι επαναστατείς με έναν τρόπο που δεν ήξερες ακριβώς τι και πώς. Αναφέρθηκες σε δύο όρους, tag και γκραφίτι. Τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο? Το γκραφίτι συνέχει μέσα το tag. Το tag είναι μια μορφή ονόματος, η οποία ουσιαστικά εκφράζει είτε τον δημιουργό, δηλαδή τον εκφραστή, είτε τον graffiti writer, είτε το crew του, είτε σηματοδοτεί κάποια περιοχή ή κάποια έννοια, αλλά επιτοπλίστων είναι το όνομα αυτού που γράφει. Για όλους εμάς που δεν γνωρίζουμε τίποτα για την τέχνη του graffiti, και βλέπουμε στους δρόμους της Αθήνας το εξής φαινόμενο. Βλέπουμε σε κάποιους τοίχους κάποια έργα τα οποία πράγματι μοιάζουν σαν ζωγραφιές. Mm-hmm. Έχουν μία αισθητική, έχουν κάτι να μας πούνε. Βλέπω όμως και σε πάρα πολλά σημεία σε τοίχους κάτι που ούτε καν μπορούμε να το διαβάσουμε και φαίνεται σαν μία μουτζούρα εκείνη τη στιγμή. Και τα δύο είναι άποψη, είναι έκφραση, είναι τέχνη. Ναι, είναι μία μορφή τέχνης. Ναι, είναι άποψη γιατί χαρακτηρίζει το στυλ αυτού που γράφει. Και όσο πιο επιτηδευμένο, ελεύθερο, άμεσο, γρήγορο είναι, αυτό χαρακτηρίζει και το τελικό αποτέλεσμα. Δεν έπρεπε να υπάρχουν όμως, να υπάρχει και ένα όριο στο που επιλέγει ο καθένας να εκφραστεί μέσω αυτής της τέχνης? Δηλαδή, μπορώ να πάρω ένα σπρέι και να πάω να κάνω ένα tag στην Ακρόπολη? Μερικά πράγματα πρέπει να μάθεις να τα σέβεσαι. Οφείλεις να μάθεις να τα σέβεσαι. Εάν όλοι ξέρανε πόσο δύσκολο είναι να λιάνεις ένα μάρμαρο, να γράψεις σε μια πέτρα επάνω, με οποιοδήποτε μέσο, δεν θα τολμούσαν να σηκώσουν το χέρι τους να ρίξουν το σπρέι σε εκείνο το μάρμαρο, σε εκείνο το μνημείο. Γιατί αυτό το πράγμα έχει απίστευτο κόπο. Έχει απίστευτη δουλειά. Δηλαδή, είναι μερικά πράγματα που σαφώς πρέπει να τα σεβαστούμε. Για τη δική μου εκτίμηση, θα έλεγα το εξής. Όποιος βρεθεί να ρίχνει σπρέι σε γλυπτό, να πάει ένα μήνα να δουλέψει λιθοξός. Να τον βάλουν σαν κοινωνική καταναγκαστική εργασία, όχι να φτιάξει γλυπτά, να λιένει πέτρες, να καταλάβει πόσο δύσκολο είναι να λιάνει τις πέτρες. Σε πολλές πόλεις του εξωτερικού που πράγματι βλέπουμε αριστουργήματα στους δρόμους, στους τοίχους, βλέπουμε μουτζούρες, που λέω εγώ. Το πιο πιθανό είναι ότι δεν έχεις περάσει από τα στενά που είναι οι μουτζούρες. Γιατί η μουτζούρα είναι η πρωτόλια και πριμιτιβιστική αρχιτυπική δομή του γκραφίτι και ξεκινάς από εκεί. Άμα δεν έχεις υπογράψει, δεν έχεις άποψη για οτιδήποτε άλλο. Εσύ ξεκίνησες από street art, σπούδασες. Και έφυγες μετά πολλά χρόνια έξω. Γιατί αποφάσισες να σπουδάσεις κάτι που υποθέτω στην αρχή απλά ήταν σαν χόμπι, ήταν σαν ένα μέσο έκφρασης? Συνειδητοποίησα ότι η τέχνη δεν είναι επάγγελμα. Συνειδητοποίησα ότι η τέχνη είναι στάση ζωής. Και είναι ένα πεδίο ανάγνωσης του κόσμου, το οποίο σου δίνει φοβερές προεκτάσεις, φιλοσοφικές, επιστημονικές, νοησιαρχικές, κινηστητικές, πες το πώς θέλεις. Δηλαδή είτε σε performance, είτε σε happening, είτε σε δυσδιάστατα υλικά, είτε σε αντικείμενα, οτιδήποτε. Ο λόγος ο οποίος επέλεξα εγώ να ασχοληθώ με την τέχνη είναι γιατί θέλω να διαχειριστώ τις ιδέες μου με τρόπο τέτοιο που ως μορφές να βιώνουν τη λιγότερη δυνατή έκπτωσή τους.
εσύ γιατί γύρισες στην Ελλάδα από το Βερολίνο? Θεωρώ ότι μπορώ να βοηθήσω και μέρος της δουλειάς μου, επειδή είναι τοιχογραφίες και η street art, μία από τις δηλαδή εκφάνσεις της διάθεσής μου προς τον κόσμο, είναι γιατί μπορώ να επικοινωνήσω με τον οποιονδήποτε μέσω του τοίχου. Όσο είσαι μέσα στην Ελλάδα, οι αξίες σου είναι, όπως είπα προηγουμένως, είναι ηλεκτρονιστικές, είναι το χρήμα. Αυτή τη στιγμή, επιτέλους, καταλαβαίνουμε ότι το χρήμα δεν είναι η αξία. Πρέπει να αναπτύξουμε ξανά καινούργιες αξίες, να αναδιοργανώσουμε τον κόσμο των εικόνων και αν θέλεις την προσωπική μου άποψη για το τι πρέπει να κάνει ο Έλληνας, είναι να συγκεντρωθεί. Ελλάδα εναντίον Ελλήνων. Είναι ένα έργο που χαρακτηρίζει μια ολόκληρη εποχή, όπως τη ζήσαμε από τους δρόμους, όπως τη ζήσαμε από τις πλατείες. Είναι η ελληνική σημαία και τα δώρα που μας άφησε η κοινωνία, δακρυγόνα, κροτουλάμψεις. Το όνομα τι σημαίνει? Χαρακτηρίζει ακριβώς την ίδια την εποχή. Ειλικρινά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι εναντίον των Ελλήνων. Το έχουμε δει στους δρόμους της Αθήνας το συγκεκριμένο έργο. Σε διάφορους δρόμους, στο Κουκάκι, στο Κολονάκι, στο Μουσείο της Ακρόπολης απ' έξω, σε διάφορα σημεία έχει παίξει. Αυτό είναι λοιπόν μια μορφή street art. Mm-hmm. Δημιουργεί ο εικαστικός ένα έργο στο χώρο του και το παίρνει και πηγαίνει και επιλέγει κάποια σημεία, κάποιους δρόμους δωρεάν και απλά το αφήνει εκεί πέρα για να δημιουργήσει σκέψεις, να προκαλέσει ερεθίσματα, να δώσει ερεθίσματα. Τα έργα σου διατίθεται σε γκαλερί και εκτός Ελλάδας. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, δημιουργείς έργα και τα παίρνεις και τα πας και τα αφήνεις σε πάρκα, τα αφήνεις έξω από μουσεία, έτσι δωρεάν, for free, για να δεις τι ακριβώς. Αυτό είναι μέρος του street art, το οποίο ουσιαστικά παίρνεις κάποια έργα και τα χαρίζεις στον κόσμο. Τι εννοώ όμως τα χαρίζω? Δεν με ενδιαφέρει να καταλάβει ο άλλος ακριβώς τι θέλω να πω, γιατί είναι αυτό το έργο έτσι, αν είναι πιασάρικο ή όχι, αν είναι μέρος μόδας ή διαδικασίας άλλης, είναι για να αποκτήσει κριτική σκέψη. Δηλαδή, βλέποντας ένα έργο, είναι σαν να το αναδιοργανώνεις λίγο τον κόσμο των εικόνων που έχει για το περιβάλλον του. Του προτείνεις κάτι που δεν έχει συνηθίσει να βλέπει. Είναι σαν να το ρωτάς, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Αν σ' αρέσει, τι έχεις να πεις γι' αυτό? Έχει κριτική σκέψη ο Έλληνας? Όχι όσοι θα ήθελα εγώ. Και τι λέω, γιατί το λέω εγωιστικά έτσι? Γιατί όταν βλέπω εγώ, κατά δική μου εκτίμηση, τους πολιτικούς οι οποίοι κάνουν αυτά που κάνουν και δεν έχουν σηκωθεί αυτή τη στιγμή όλοι να τους πάρουν με τις πέτρες, αυτό σημαίνει κατ' επέκταση ότι δεν έχει κριτική σκέψη. Συμμετείχε στο κίνημα των αγανακτισμένων? Βεβαίως. Σαφώς δεν υπήρχε από την αρχή ένα μανιφέστο, μία θέση. Γιατί δεν ήταν μόνο αγανακτισμένοι, ήταν οι ξεβολεμένοι, ήταν οι μπερδεμένοι, ήταν οι τρελαμένοι, ήταν όλοι μαζεμένοι εκεί. Το θέμα όμως ήταν ότι ο κόσμος ήταν στο δρόμο και δεν ζητούσε βία, δεν ζητούσε χαμό. Ζητούσε μια καλύτερη κοινωνία, μια καλύτερη, ας πούμε, πολιτική αντιμετώπιση. Ένας εικαστικός μπορεί να δημιουργήσει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα? Υπάρχουν τα ερεθίσματα? Αν είσαι αισιόδοξος άνθρωπος, ενεργητικός, δυναμικός, άνθρωπος ο οποίος δεν επιτρέπει στους άλλους να κάνουν κουμάντο στη ζωή σου, θα δημιουργήσεις, θα εκφραστείς, θα ανατρέψεις, θα διοχετεύσεις, θα περάσεις αυτό που θέλεις και εν κατακλείδη θα πετύχεις. Γιατί αυτό που λείπει ουσιαστικά από τους αισιόδοξους είναι το όραμα και από τους απεσιόδοξους η ενεργητικότητα και η διάθεση για ένα όραμα. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι τώρα η περίοδος για να λειτουργήσεις. Θα μου πεις, δεν θα σώσουν οι καλλιτέχνες στον κόσμο, αλλά κάνουμε την προσπάθειά μας. Εσύ σαν εικαστικός, τι έχεις να προτείνεις σαν διέξοδο από όλο αυτό που ζούμε? Σαν εικαστικός θα έλεγα, αφήστε τα παιδιά να ζωγραφίζουν στους στίχους σας, έχουν κάτι να πούνε. Αλλά σαν άνθρωπος θα έλεγα, καθίστε και σκεφτείτε πώς φαντάζεστε το αύριο σε αυτή την Ελλάδα, αλλά διαχειριστείτε το οι ίδιοι. Μην αφήσετε αυτούς τους πολιτικούς να διαχειριστούν τις ζωές σας.
παίζει βιολί, πιάνο, κιθάρα, κρουστά. Ερμηνεύει, γράφει στίχους και μουσική. Αν και μόλις 22 ετών, η πρώτη δουλειά κυκλοφόρησε τον Οκτώβρη διαδικτυακά. Και στον ελεύθερο της χρόνο σπουδάζει στη νομική Αθηνών. Νεφέλη Λιούτα. Είσαι 22, φοιτήτρια νομικής. Μάλιστα. Και ασχολείσαι με τη μουσική από ποια ηλικία? Από τα 4 κάπου με το βιολί και σιγά σιγά όλα τα υπόλοιπα. Αυτοδίδακτη στο πιάνο. Με λίγα μαθήματα και αυτοδίδακτη στην κιθάρα και σε κάποια κρουστά. Το αγαπημένο σου όργανο ποιο είναι? Αχ, δύσκολη ερώτηση. Γιατί? Γιατί το βιολί είναι το βασικό μου, αλλά κατά καιρούς ανάλογα με τις εποχές θα είναι και κάποιο άλλο. Τελευταία είναι η καλύμπα. Παράλληλα με τις σπουδές σου στη νομική, συνεχίζεις και τις σπουδές σου στην μουσική, σπουδάζεις σε κάποιο οδείο, δίνεις εξετάσεις? Σπούδαζα, πήρα δίπλωμα βιολιού, τελείωσα με το βιολί. Και τώρα στην ουσία έχει μείνει η νομική, να την τελειώσω κι αυτήν. Και μετά να δω αν θα δώσω ακροάσεις σε ορχήστρες για να ασχοληθώ με το βιολί ή αν θα κάνω κάτι με τη σχολή. Ήδη διδάσκω βιολί, άρα έχω αρχίσει μάλλον με τη μουσική να ασχολούμαι πιο πολύ. Γιατί αποφάσισες να σπουδάσεις τη νομική, αφού ασχολείσαι από πολύ μικρή ηλικία με τη μουσική, άρχισες να γράφεις δικά σου κομμάτια τα 18-19, όπως είπες. Γιατί συνεχίζεις τις σπουδές σου στη νομική και δεν ασχολείσαι εξ ολοκλήρου με τη μουσική? Γιατί θέλω να έχω δύο δρόμους, να έχω έναν και έναν άλλο που να είναι τελείως διαφορετικός. Για εγωιστικούς λόγους να μην βαρεθώ τον ένα. Για πρακτικούς λόγους, γιατί μουσική είμαστε, ποτέ δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα χέρια μας, πόσο θα μας κρατήσει αυτό ή όχι. Άρα θα ήθελα να έχω και κάτι ακόμα παράλληλα. Και γιατί η νομική συγκεκριμένα, αν και δεν θέλω το επάγγελμα της δικηγορίας, μου δίνει ένα κόσμο γνώσεων που μόνη μου δεν θα ασχολούμουν, δεν θα άνοιγα ένα βιβλίο διεθνούς δικαίου να διαβάσω, το οποίο νομίζω αυτόν τον καιρό καλό είναι να υπάρχει. Να σβήσει όταν λιώσουν τα χιόνια. Πώς γράφεις μουσική? Ξέρω τους στίχους. Έχεις κάτι στο μυαλό σου, μια συγκεκριμένη θεματική? Παίρνεις το όργανο και αρχίζεις και βλέπεις τι σου ταιριάζει και σιγά σιγά μετά γράφεις τις νότες? Πώς... Ή θα μου έρθει κάποια μελωδία, κάποιο θέμα που γύρω από αυτό θα χτίσω άλλα πράγματα, ή θα μου έρθει κάτι σαν φόντο ηχητικό, το τι θα θέλω να υπάρχει, και μετά θα βρω τις μελωδίες. Ή καμιά φορά μου έρχεται της φωνής το θέμα πώς θα πρέπει να είναι και πάνω σε αυτό βασίζω το τι θα παίξουν τα υπόλοιπα. Πρώτη σου δουλειά, Νεφέλη Walking Undercover, κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2011 διαδικτυακά. Στίχη δική σου, ερμηνεία δική σου, μουσική δική σου. Ενορχήστρωση δική σου. Μίλησα μας λίγο για αυτή τη δουλειά. Πόσο καιρό καταρχήν δούλευες πάνω σε αυτά τα κομμάτια? Λοιπόν, αυτή η δουλειά που έχει και τον επιπλέον τίτλο «Τα Μολύβια Κομμάντος» είναι 10 τραγούδια, τα πρώτα που έγραψα σαν Εφέλη. Νομίζω για να τα γράψω υπήρξε ένα διάστημα ενός χρόνου. Προκύπταν κατά καιρούς, έγραφα και κάποια στιγμή όταν θεώρησα ότι αυτά τα 10 αποτελούν μια ενότητα που για μένα στο μυαλό μου είναι ίσως κάποιες αναφορές στην παιδική μου ηλικία, όλα αυτά που με φέρανε μέχρι εδώ και το πέρασμα σε μια λίγο πιο ενήλικη ζωή. Γιατί κυκλοφορεί διαδικτυακά και όχι μέσω κάποιας δισκογραφικής εταιρείας? Αφενός δεν είναι πολύ καλός καιρός για δισκογραφικές. Δεν έψαξα τόσο όσο θα μπορούσα, αλλά οι λίγες επαφές που έκανα δεν ταιριάξαμε ο ένας με τον άλλο. Και από ένα σημείο και έπειτα προτίμησα και λίγο εγωιστικά να το έχω όλο στα χέρια μου, να κάνω εντελώς ό,τι θέλω, όπως θέλω να κάνω μόνη μου το εξώφυλλο, να το διανύμω όπως θέλω, να μην έχω κάποια άλλη επιρροή. Καλό και κακό αυτό.
μου κλείνει κάποιους δρόμους. Πιστεύεις ότι η νέα γενιά καλλιτεχνών όπως εσείς έχουν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που λέγεται διαδίκτυο να ακουστεί η δουλειά τους και να την προωθήσουν σε σχέση με παλαιότερες γενιές που άμα η δισκογραφική δεν σε έκλεινε, δεν υπέγραφε. Δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι. Είναι πιο ανοιχτοί οι δρόμοι μέσω του διαδικτύου, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, γιατί περνάνε και κάτι νομοσχέδια. Βέβαια, βγαίνουν πάρα πολλά πράγματα που πάλι χάνονται, επειδή ο καθένας μπορεί να ανεβάσει ό,τι θέλει. Δεν ξέρω, εγώ ας πούμε δεν τα ακούω όλα αυτά που βγαίνουν. Ακούω όσα θα άκουγα και παλιά που οι δισκογραφικές λέγαν πιο συχνά όχι. Αλλά είναι σίγουρα μια ευκαιρία πολύ πολύ μεγάλη. Αν για λίγο ταιριάξαν τα βήματα και οι σιωπές απ' τα γεια μας κρίματα, θα το ξέρει η καρδούλα που κιότεψε μες στο λίγο αχώλη πως χώρεσαι. Θέλω να μου πεις για την βράβευση πρόσφατα από το Νάσιο Ίδρυμα. Στον τελικό διαγωνισμό ήσασταν 11 άτομα. Εσύ πήρες βραβείο σύνθεσης και στιχουργίας. Και στιχουργίας. Πώς προέκυψε αυτή η βράβευση, πώς προέκυψε αυτός ο διαγωνισμός, πώς αποφάσισες να συμμετάσεις σε ένα τέτοιο διαγωνισμό? Το διαγωνισμό είδα δελτίο τύπου γι' αυτό στην εφημερίδα και υπήρχαν φωτογραφίες μεγάλες της επιτροπής και ήταν μέσα κάποια ονόματα του χώρου που από μικρή ήθελα να τους βρω και να τους πω: «Κύριε Αυδελιώδη, μ' άρεσε πολύ η ταινία σας, κυρία Δημητρούκα, μ' αρέσουν οι στίχοι σας». Και σκέφτηκα ότι αν έστελνα εκεί, θα ήταν μια ευκαιρία επικοινωνίας, έστω και απρόσωπη, με αυτούς. Και παρόλο που δεν μου άρεσε από την αρχή σαν ιδέα να διαγωνιστώ για κάτι που το κάνω από πάθος και όχι κάτι που είναι τεχνικές ικανότητες, σιγά σιγά πίστηκα. Με στο λίγο που τώρα το ζήλεψε, το μυαλό πολλο ξέρει κι αμήνεται να γλιτώσει από πόνο και πάθος τη στιγμή στο Γιατί δεν βλέπουμε, παρά τα όσα γίνονται αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία, δεν βλέπουμε δημιουργούς μέσα από το τραγούδι τους να μιλάνε για ό,τι γίνεται. Να μιλάνε για ό,τι γίνεται, να ευαισθητοποιούν τον κόσμο ή να τον προβληματίζουν ή τουλάχιστον να βγαίνει κάτι μέσα από το τραγούδι τους. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως επειδή είναι πάρα πολύ επίκαιρο και δεν το έχουμε δει ακόμα αποστασιοποιημένα. Οπότε δεν έχουμε καταφέρει να ίσως, το. Ας πούμε και τώρα που ήταν να ψηφιστούν σχέδια ή να μην ψηφιστούν, δεν είχαμε καν ξεκάθαρη άποψη το αν πρέπει αυτό ή δεν πρέπει εκείνο. Αν δεν είμαστε τόσο ξεκαθαρισμένοι, ίσως δεν έχουμε βρει τον τρόπο να το πούμε. Βέβαια, αφού δεν είμαστε ξεκαθαρισμένοι, τώρα δεν θα έπρεπε να βγαίνει λίγο περισσότερο, αφού δεν μπορείς να πεις: «Απευθύνω στην κυβέρνηση αυτό το αίτημα, διότι είμαι πολύ σίγουρη ότι αυτό θα μας σώσει». Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις. Μπορείς αυτό που νιώθεις, το μπέρδεμα και το σφίξιμο, να το κάνεις τραγούδι ή να το κάνεις ένα πίνακα ζωγραφικής. Θεωρώ ότι γράφονται, δεν μπορεί να μην γράφονται. Δεν θέλω να το πιστέψω ότι δεν γράφονται τραγούδια άμεσα συνδεδεμένα με αυτό. Ίσως δεν τα έχουν βγάλει προς τα έξω αυτοί που τα νιώθουν να τα γράψουν. Δύο χρόνια σίγουρα τα πράγματα είναι δύσκολα, όχι μόνο για το τύπο, και για μας, για όλη τη χώρα. Και πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο μόνοι μας να σταθούμε και στα πόδια μας. Μπορείς αυτό που νιώθεις, το μπέρδεμα και το σφίξιμο, να το κάνεις τραγούδι ή να το κάνεις ένα πίνακα ζωγραφικής. Αυτή τη στιγμή, επιτέλους, καταλαβαίνουμε ότι το χρήμα δεν είναι η αξία. Ίσως αυτή η δύσκολη περίοδος για τη χώρα μας να οδηγήσει σε μια καλύτερη Ελλάδα.